Αυτέ εδώ οι, οι πόλει, δηλαδή η Κερατσίνη, η Νίκαια, το πέραμα που εμεί δραστηριοποιούμαστε, έχουν πλούσια παράδοση ε, σε ζωντανού ε, πολιτιστικού συλλόγου. Πολλοί άνθρωποι, όπως παλιά, έτσι και, έτσι και τώρα, ε, με κοινή διαδρομή, με κοινά προβλήματα, αλλά πολλέ φορέ και με απλά κοινά ενδιαφέροντα συναντιόνται κάτω από την ίδια στέγη κάποιου πολιτιστικού συλλόγου με σκοπό την ανάπτυξη της συλλογικής δράσης για τη διάδοση της παράδοσης, τη διαμόρφωση σφαιρικά της προσωπικότητας κυρίως των νέων και την ανάδειξη προβλημάτων που από κοινού αντιμετωπίζουν. Είτε δηλαδή τα καθημερινά προβλήματα για την παιδεία, την ακρίβεια, ε, για τις μεταφορές που εμείς οι σύλλογοι νησιωτικοί έχει σημαντικό ρόλο, ας πούμε, δεν πάμε εύκολα στη ιδιαίτερη πατρίδα μας. Αλλά και για τη γενικότερα προβλήματα, ε, όπως για παράδειγμα τις, ε, πώς το λένε, τη, τη, τους πολέμους, τη προσφυγιά ή τη γενοκτονία αυτή τη στιγμή που συμβαίνει στο, στο, λαό της Παλαιστίνης. Η πολιτιστική συλλόγη λοιπόν είναι ένας ζωντανός, ένα ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας που έχουν πολλά να δώσουν, κάνουν μεγάλη προσπάθεια να αποφύγουν την εσωστρέφεια, κάνουν μεγάλη προσπάθεια να αποφύγουν το μαρασμό αφού το έδαφος δεν είναι ευνοϊκό. Δεν υπάρχει παραμικρή στήριξη ή βοήθεια από καμία κυβέρνηση μέχρι τώρα μέχρι σήμερα. Αντιθέτως, πνίγουν, πνίγουν τους συλλόγους με τη λογική της αυτοχρηματοδότησης. Δηλαδή, πουλα, ε, κάνει καμιά χωροσπερίδα, άμα τα βγάλεις, τα βγάλεις. Αν δεν τα βγάλεις, λουκέτο. Στο, στο πέραμα, πολύ πολλοί, πολλοί πολιτιστικοί συλλόγοι έκλεισαν και άλλοι παραμένουν σε αδράνεια. Ιδίως μετά ε, την, ε, την ε, κυβερνητική διαχείριση της πανδημίας και την ε, χρεοκοπημένη, ας το πούμε έτσι, λογική της α, ατομικής ευθύνης. Γνωρίζουμε συλλόγους που έκλεισαν επειδή δεν είχαν να πληρώσουν ούτε το νίκη. Τώρα τελευταία είχαμε πάει, ας πούμε, σε ένα σύλλογο στο Πέραμα, όπου έκλεισε... Δεν είχε χρήματα και μας έδωσε τα πράγματα. Και οι άνθρωποι με πόνο καρδιάς ας πούμε λέγανε ότι τόσο μεράκι, τόση προσπάθεια και πήγε χαμένη. Απαράδεκτα πράγματα δηλαδή. Εμείς ο Σύλλογος Ικαριωτών τα τελευταία 20 χρόνια δεν λάβαμε την παραμικρή στήριξη ούτε ηλική, ούτε χρηματική. Αντιθέτως ένα οικόπεδο που μας είχε χαρακτηριστεί, με το, που είχε χαρακτηριστεί για το Σύλλογο των Ικαριωτών με τη βοήθεια τότε του Κομμουνιστή Δημάρχου Γιάννη Πατσιλινάκου φρόντισαν οι επόμενοι δήμαρχοι, η Περιφέρεια και το Υπουργείο Υγείας όπου και άνοικε να μην μας δοθεί ποτέ. Μιλάμε για μεγάλη κοροϊδία πολλών χρόνων. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες καταφέραμε με πολύ κόπο να καθιερώσουμε το ετήσιο πανηγύρι μας για τις ανάγκες του Συλλόγου. Ε, και ποτέ δεν λησμονούμε ότι το πανηγύρι αυτό στη θέση αρμός ξεκίνησε πριν από 21 χρόνια με διεκδικητικό χαρακτήρα ώστε να δοθεί ο χώρος αυτός στο λαό του περάματος και όχι στον Όλπ ΑΕ και, στη, και στην Κόσκο. Τα καταφέραμε. Το πήραμε. Αυτό δόθηκε πλέον στο λαό του περάματος γιατί εμείς καριώτες έτσι όπως ξέρουμε να γλεντάμε ξέρουμε και να αγωνιζόμαστε. Ευχαριστώ πολύ.